Ήρθε η στιγμή να υποδεχτώ έναν αγαπημένο φίλο της εκπομπής μας και έναν αγαπημένο όλων σας, γιατί ο Ματθαίος ο Γιαννούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δίνει κέφι και χαρά σε όλο τον κόσμο. Έλα, Ματθαίε μου! Έλα, αγόρι μου, να σε δω! Τι ωραίο στυλ καινούριο είναι αυτό! Δεν μπορώ να σε θυμίσω! Αγάπη μου, βγαίνετε χαρά σας! Όλα καλά! Κάτσε να σε δούμε! Τι κάνετε? Τι ωραίο look είναι αυτό καινούριο! Μ' αρέσει το κοντό μαλλί αυτό πολύ. Κοίταξε, το έκοψα γιατί την προηγούμενη φορά που ήρθα σακώθηκα με τον κομμωτή κάτω. Ναι. Οπότε λέω ότι την ξαναπατάω. Και σου πάει πάρα πολύ, το κρατάς αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι το κρατάω. Λοιπόν, τέλος. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Κι εγώ χαίρομαι, σε θεωρούμε πολύ δικό μας άνθρωπο εμείς αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί είσαι ένας τραγουδιστής, καλλιτέχνης που είσαι πάντα δίπλα μας. Ειδικά στις εποχές που έχουμε ανάγκη από τραγούδι και χορό. Όπως είναι αυτή η εποχή της καραντίνας. Έτσι ακριβώς. Που ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει τραγούδια έστω από αγαπημένους καλλιτέχνες. Έστω και από την τηλεόραση. Βέβαια, προσπαθούμε όσο μπορούμε, έστω και από την τηλεόραση, έστω και από το Facebook, αυτό που κάνουμε. Γιατί περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Εύχομαι να τελειώσουν όλα. Όλοι το ευχόμαστε. Εύχομαι να τελειώσουν όλα. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το αντιμετωπίζεις εσύ? Κοίταξε, όπως όλος ο κόσμος. Λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μιλάω καθημερινά με γιατρούς. Και στην Ελλάδα, γιατί έχω στην οικογένειά μου γιατρούς, και στο εξωτερικό είναι σοβαρά τα πράγματα. Εννοείται. Και πρέπει να φοράμε. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που με βλέπεις χωρίς μάσκα. Ναι, δηλαδή, το στο ξέρω. Αυτοκίνητο κυκλοφορώ. Το ίδιο και εγώ. Μόνος μου και είμαι με μάσκα, ας πούμε. Ναι. Εννοείται. Εννοείται. Και αυτό είναι και το μήνυμα, άλλωστε. Αυτό είναι το μήνυμα. Ότι σε καμία περίπτωση δεν ξεχνιόμαστε. Όχι, όχι, απαγορεύεται. Μάλιστα. Γιατί... Εσύ, λοιπόν, επειδή είσαι και ένας άνθρωπος που είσαι ευαισθητοποιημένος κοινωνικά, κάνεις κάτι το οποίο πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο αυτή τη φορά. Πρώτον, τα τραγούδια σου γίνονται όλο και καλύτερα. Κάνεις ωραίες συνεργασίες, κάνεις ωραία πολύ. Τραγούδια. Έκανες όμως, είχες μια πολύ ωραία ιδέα. Σκέφτηκες λοιπόν να κάνεις το βίντεο κλιπ σου στη Νοηματική. Ναι, είναι το πρώτο βίντεο κλιπ που βγαίνει. Και κάναμε στη Νοηματική το τραγούδι που είχα βγάλει με τη Μαρία την Νομικού, Τα Καράβια. Mm-hmm. Και που ήταν το αγαπημένο σου τραγούδι. Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα της αρέσει. Και το βγάλαμε στη Νοηματική για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί. Θέλω και αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να καταλάβουν αυτό που έχω γράψει. Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή και πάρα πολύ γλυκό και τρυφερό εκ μέρους. Ευχαριστώ. Και να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Σε ευχαριστώ. Δώσε πόνο διόλυτσι, να καεί το μαγαζί. Ματθαίος Γιαννούλης. Γνήσιος εκπρόσωπος του σύγχρονου νησιώτικου τραγουδιού με αμέτρητες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Μετράει δεκάδες χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Ξεσηκώνει τα πλήθη με τα τραγούδια του σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μεγάλος πρεσβευτής του νησιώτικου τραγουδιού ερμηνεύει τραγούδια με δυνατούς πάντα στίχους που κρύβουν και μεγάλες αλήθειες. Κάθε κομμάτι και μια διαχρονική επιτυχία που έχουμε τραγουδήσει και χορέψει όλοι. Δικαίως έχει κερδίσει και την αγάπη της νεολαίας. Άλλο η δική σου γενιά και άλλο η δική μου. Είτε τότε είτε τώρα. Πολλές φορές τα λόγια της σιωπής είναι πιο ηχηρά. Ως ένδειξη σεβασμού σε ανθρώπους με προβλήματα ακοής, ο Ματθαίος Γιαννούλης και η Μαρία Νομικού έκαναν ένα ντουέτο και στη Νοηματική. Ένα δέντρο τα καλάβια, όμορφο μου μυστικό. Ο Ματθαίος Γιαννούλης είναι ένας καλλιτέχνης και άνθρωπος, ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Και έτσι τον αγαπάμε. Ματθαίος είναι κοντά μας για να μιλήσουμε, για να τραγουδήσουμε. Έλεγα λοιπόν πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Βίντεο κλιπ στη νοηματική γλώσσα για τους ανθρώπους που δεν είναι ή δεν ακούν καλά ή δεν ακούν καθόλου. Έτσι. Και έχουν ευκαιρία λοιπόν να καταλάβουν τι λέει να το τραγούδι. Να καταλάβουν. Να μπουν στο κλίμα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό και σας τιμά. Μπράβο. Έχεις ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια εσύ. Σε κοινωνικό επίπεδο, λέω, και με δικαστικές, τέλος πάντων, ταλαιπωρίες που έχουν ξεπεραστεί όμως, έχεις δικαιωθεί. Που έχω δικαιωθεί, ναι. Πώς είναι, λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος τελικά δικαιώνεται από το δικαστήριο, αλλά κοινωνικά μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι έχουν συμβεί πράγματα τα οποία τελικά με αυτά δεν έχεις καμία σχέση εσύ.
Κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα σου μένει ρετσινιά, θέλεις δεν θέλεις. Και μιλάμε, για να είμαστε και έτσι πιο συγκεκριμένοι, μιλάμε για μια υπόθεση που είχε που να κάνει είχε γίνει και τότε, με ναι. Ουσίες λοιπόν, και τα λοιπά, έτσι. Το ότι σε κατηγορούνε χωρίς να υπάρχει λόγος είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε θίγει. Και η μόνη εκπομπή που είχα μιλήσει, που μου επέτρεψε να μιλήσω, ήταν η δική σου. Γιατί τότε όλα τα κανάλια, τα νούμερα που έκανε ο Γιαννούλης μαζί με τον συνεργάτη μου τότε ήταν τεράστια, μιλάμε για 70-80% ακροαματικότητα. Για τέτοια ποσά φτάναμε. Όταν όμως αθωώθηκα, γιατί εγώ αθωώθηκα, δεν δέχτηκε κανείς να μιλήσω και να το βγάλω προς τα έξω. Ο μόνος που δέχτηκε να το βγάλω προς τα έξω, ότι είμαι αθώος, είναι μόνο η Ανίτα Ιπάνια. Το θέμα δεν είναι ότι δέχτηκα εγώ, το θέμα είναι ότι είναι η αλήθεια αυτή, έτσι. Και όταν έστειλα στα Blogspot αυτά, όλα αυτά, που τους έστειλα ένα γράμμα, δεν έβαλα κάποιον το συντάξει, εγώ το έγραψα με τα δικά μου τα λόγια, ότι σας μιλάω σαν πατέρας, ότι θέλω να, επειδή έχετε βγάλει αυτά τα πράγματα προς το διαδίκτυο, θέλω να σας στείλω την αθωτική απόφαση να την κοινοποιήσετε ή να τα κατεβάσετε, μόνο και μόνο επειδή έχω τα παιδιά μου και σεβαστείτε το σας παρακαλώ. Η απάντηση όλων ήταν ότι γράφει δεν ξεγράφει. Να. Γιατί δεν πούλαγε το αθωτικό μετά το χαρτί. Τώρα μιλάς για έναν άνθρωπο που ξέρω πάρα πολύ καλά πως είναι όταν για κάποιο λόγο μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και ακόμα και να... Τέλος πάντων, τι να πω τώρα και το τι περνάει από το μυαλό των ανθρώπων ή το τι αφήνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να περάσουν από το μυαλό ακριβώς των ανθρώπων τελικά είναι πραγματικά δραματικό θα έλεγα και θλιβερό για κάποιους ανθρώπους που με πολύ ευκολία είναι έτοιμοι να κατηγορήσουν, να... Είναι επώνυμος κάποιος, θάψτονα. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη πάντως, περίπτωση όλα καλά, τέλος πάντως, καλό. Το 2020 εμένα μου άφησε, παρόλα αυτά που γίνανε, ναι, μου έφερε πολύ ωραία πράγματα και το ευχαριστώ, γιατί έχουμε την υγεία μας, είμαστε όρθιοι. Και μακάρι χαθήκανε, να είμαστε όλοι καλά. Χαθήκανε πολύ γνωστοί μου, να είναι όλος ο κόσμος καλά. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την πρώτη μου συνεργασία που έκανα με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, με Ηλία Φιλίππου. Συνεργάστηκα. Τραγούδι, νέο τραγούδι με Γιάννη Πάριο. Έλα, έχουμε πολύ τότε, πολύ. Με και τώρα και πιο μετά, τη Βασιλική. Τι ωραίο κορίτσι είναι αυτό. Είναι το πρώτο κορίτσι που έχουμε στις Κυκλάδες, που παίζει βιολί και τραγουδάει. Και ωραίο, κούκλα. Και ένα βιολί πολύ ωραίο, έτσι. Τέλεια, ροζ. Έλα, έλα, πάμε, παιδιά. Πάμε. Έλα, Ματθαίος Γιαννούλης λοιπόν, με τρέλα. Πάμε. Πόσο μου λείπεις και να στο γράψω με το αίμα της καρδιάς. Σε άλλα χέρια δεν θα αντέξω να ανήκεις και να μαθαίνω ξένα χίλι πως φιλάς. Μα τι να κάνω να μη σε σκέφτομαι σαν κι όταν θα πεθαίνω θα σου λέω σ' αγαπώ. Σβήσανε τα αστέρια σαν την καρδιά μου σκοτεινός ο ουρανός. Ό,τι αγαπώ
όσα το είχα μες στα δυο μου χέρια. Μα τώρα που φύγες τα πάντα είναι αλλιώς. Πιτσιρίκα, γιατί μετά έχει πολύ ματσαίο πάλι. Πάμε. Μία πιτσιρίκα θέλω. Λα. 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 Πάμε. Δώσε. Έλα. Επειδή ξέρω ότι είσαι κατσετάκιας. Μ' αρέσει που Σιμώνη που λες το όνομά μου σωστό. Σε αγαπώ. Ματθέ, πώς θα σε λέω. Όχι Ματθέο. Πάμε.
Θέλω χειμώνα στο νησί, μαζί σου να πηγαίνω. Να βρέχει έξω να φυσά και εγώ να σε έχω αγκαλιά. Στο τζάκι παναμένω. Πάμε! Και να μπαίναν τα καράβια το όμορφο μου μυστικό. Να κρατούσε μια εβδομάδα σαν τις παλιές τις εποχές, τα όνειρά σου να μου λες κι έξω να πέφτει χιόνι. Και να δέναν τα καράβια το όμορφο μου μυστικό, να κρατούσε μια για πάντα το απαγορευτικό. Και να δέναν τα καράβια όμορφο μου μυστικό, να κρατούσε μια για πάντα το απαγορευτικό. Φύγαμε! Όσο ζω εγώ την άξω,
ανοίξω, δεν μπορώ. Εφετό ονειρεύομαι μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάρω, κούκλα μου, να πάμε για την Άξο. Στην Παρό και στην Άξο τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, στην Παρό και στην Άξο. Να κάνω στη Μύκονο και στα Θερμιά να τρελαθείς στο μπάνιο. Και στην Ψηλή την Άμμο την καρδιά θα κάνω, την καρδιά θα κάνω, και στην Ψηλή την Άμμο. Έκλαψα μια μέρα, έκλαψα δύο μέρες, μα ύστερα πέταξα τις σφαίρες. Έκλαψα μια μέρα, έκλαψα δύο μέρες, μα ύστερα σε ξέχασα και πέταξα τις σφαίρες. Νομίζες πως θα φεύγες κι ότι θα πεθάνω. Νομίζες πως χωριά σου ώρα δεν μπορώ. Νομίζες πως άρχισα από εδώ να χάνω. Όμως είμαι μια χαρά, σε πληροφορώ. Έκλαψα μια μέρα, έκλαψα δύο μέρες, μα ύστερα πέταξα τις σφαίρες. Έκλαψα μια μέρα, έκλαψα δύο μέρες, μα ύστερα είσαι το μαράκι μου, αυτό μην το ξεχνάς. Εμένα θα με σκέφτεσαι και θα μ' αγαπάς. Είσαι η Μαρία μου, αυτό μην το ξεχνάς. Εμένα θα με σκέφτεσαι και θα μ' αγαπάς. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
έπαθα ζημιά μέσα στη καρδιά. Είναι σίγουρα δεν είναι 29. Κοριτσάρα μου, για σένα όλα τα λεφτά. Είμαι υπευθύνος για συμβή μετά. Κοριτσάρα μου, σε θέλω για την παρατή μου. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι στο κρεβάτι μου. Κάνει δύο δουλειές, τη μία για τα παιδιά του. Οπα! Τη μία για τα παιδιά του, την άλλη για να συντηρεί καλά. Έκαλα την κόμενα του. Οπα! Το μαύρο το πουκαμισό πρέπει να το φορούνε. Εκείνοι που έχουνε καημόνιωση και εκείνοι που αγαπούνε. Το μαύρο το πουκάμισο έχει μεγάλη αξία. Έχει μεγάλη αξία γιατί το χώρο διπλαζεί σε μια φωτογραφία. Στα μουστάκα με το βιολί σου πάρτο.